Είμαστε πολύ χαρούμενες γιατί για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι αυτοί που πραγματικά μας στηρίζουν, μας παρακολουθούν και μας αγαπάνε είναι λίγοι και αυτοί που το κάνουν είναι τώρα εδώ μαζί μας. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την προπονήτριά μας, τις οικογένειές μας και μόνο όλους όσους μας στηρίζουν. Ωραία, Αλεξάνδρα και εσύ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το μόνο στρέσιμο που νιώθω αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη χαρά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους φίλους συναθλητές που ήρθαν να μας υποδεχτούν, που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε πολύ. Εσύ κυρία Κατερίνα, μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Καταρχήν είναι μια στιγμή ευτυχίας αυτή που ζούμε. Ωραία. Όλοι οι δικοί μας άνθρωποι είναι εδώ. Εγώ από βάθος καρδιάς θέλω να ευχαριστήσω τις δύο θητρίες μου που με βοήθησαν να ζήσω αυτές τις καταπληκτικές στιγμές. Ο επόμενος στόχος, από εδώ και πέρα. Εμείς λένε ότι θα σταματήσουν τα κορίτσια μας. Αυτό ήταν η Κατερίνα. Να τους δώσουμε περιθώριο χρονικό. Εγώ συνεχίζω. Εμείς θα πούμε ότι εντάξει, αυτή τη στιγμή το συνέστημα που επικρατεί είναι η χαρά και η ευτυχία. Είμαστε πολύ κουρασμένες, χρειαζόμαστε χρόνο. Αλλά για μένα Ολυμπιάδα στο Ρίο δεν θα υπάρχει. Εσύ Αλεξάνδρα. Εγώ θέλω να ζήσω αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, να αφήσω το μετά, αλλά το πιο πιθανό είναι ούτε για μένα θα υπάρξει Ολυμπιάδα στο Ρίο. Νομίζω ότι μεγαλώσαμε και ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Ωραία, συμπληρώσω κάτι που θέλω. Βεβαίως. Θέλω να αφιερώσω αυτό το μετάλλιο το τελευταίο στην αθλητική μου καριέρα. Σε όσους ανθρώπους με στηρίξανε τόσα χρόνια, στην προπονήτριά μας, στους φίλους, στην οικογένεια και σε ένα πολύ καλό μου φίλο που τώρα πρόσφατα είχε ένα σοβαρό ατύχημα, τον Σούλη, και να του ευχηθώ μέσα από αυτό το μετάλλιο να παίρνει δύναμη και να ξεπεράσει τα προβλήματα που υπάρχουν. Ευχαριστούμε.